Και η ερώτησή μου είναι, καλά, πότε κάναν τον πολιτικό γάμο? Έχει γίνει καιρό πριν. Όχι καιρό, χρόνια πρέπει να έχει γίνει πριν. Όταν περίμεναν, ο Αντώνης Ρότης και η Ιωάννα Μπούκη περίμεναν το πρώτο του το κοριτσάκι, το οποίο είναι σήμερα 4 ετών. Ναι. Την Νάντια. Το δεύτερο? Το δεύτερο είναι σήμερα, θα κλείσει τα 2 11 Ιουνίου, η Παυλίνα, η οποία θα βαφτιστεί μαζί με τον θρησκευτικό γάμο των γονιών του, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Πού? Εδώ στην Αθήνα. Τι θα γίνει όμως, Ελένη, όπως έμαθα εγώ, γιατί μίλησα με πάρα πολύ στενό άνθρωπο του ζευγαριού, θα κάνουν τη μία μέρα τα δύο μυστήρια σε πάρα πολύ κλειστό κύκλο, θα είναι μόνο οι οικογένειες, και λίγες μέρες μετά, την ίδια εβδομάδα, θα γίνει ένα πολύ μεγάλο πάρτι, στο οποίο θα καλέσουν φίλους, γνωστούς, συναδέλφους, συνεργάτες, εμάς και πάει λέγοντας. Οπότε η Ιωάννα Αστρόιτρ αυτή τη στιγμή είναι σε πυρετό πραγματικά προετοιμασιών, πηγαίνει πολύ συχνά στη Σιλία Κρυθαριώτη στο ατελείο, γιατί θα τη ράψει τον ηφικό τη. Η Σίλια Κρυθαριώτη. Και νομίζω ότι και το φορεματάκι του μωρού που θα βαφτιστεί, της Παυλίνας, θα είναι διαχειρός. Και οι κουμπάροι που θα βαφτίσουν το κοριτσάκι είναι δύο πολύ αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού, τα οποία θα τα ανακοινώσουν οι ίδιοι στο προσκλητήριο. Δεν μπορώ εγώ να πω. Ξέρω το ένα. Ποιο θα του παντρέψει ξανά τώρα πια με θρησκευτικό? Ο ίδιο κουμπάρος που υπέγραψε στο πολιτικό γάμο? Ούτε αυτό μπορώ να το πω. Θέλουν να τα αφήσουν προς το παρόν σε ένα συννεφάκι μυστηρίου. Εκεί να μείνει. Αλλά θα αποκαλυφθούν πολύ σύντομα οι λεπτομεριούλες. Το καλό. Μπράβο. Γιατί μετά από 4 χρόνια να πρέπει να κάνεις και για άλλο ένα ζευγάρι πάλι λέγαμε ότι θα κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Η Ελένη Σιμακοπούλου και ο Μπρούνο Τσιρίλο. Μπράβο.